Έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα από πλευράς ΑΕΚ. Ανδρέα, η ομάδα σας δεν τα κατάφερε, όμως εμείς βλέπουμε ότι είστε ακόμα εδώ κοντά στην ομάδα, ακολουθείτε την ομάδα και θα είστε δίπλα της, όπως είδαμε και σήμερα. Ναι, σίγουρα. Πρώτα να πω συγχαρητήρια στον Κεραυνό. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Παίχτηκε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια στον Κεραυνό, ήταν καλύτερη από εμάς. Θα είμαστε εδώ, θα βοηθήσουμε. Νομίζω θα είναι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα η φετινή σεζόν. Έχει και άλλες ομάδες που είναι πολύ καλές. Και ελπίζω να το απολαύσει ο φιλάθλος κόσμος. Τι προβλέπεις για τη νέα σεζόν και για την ομάδα σου, αλλά και για το πρωτάθλημα? Πιστεύω ότι εντάξει, η ομάδα μου θα είναι εκεί. Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος στο Ντάμπολ. Και η ασπίδα η οποία χάθηκε, έφυγε το ένα τρόπιο, μείναν τα άλλα δύο. Πιστεύω ότι θα είμαστε μέχρι εκεί. Θα δείξει. Τις άλλες ομάδες δεν τις έχω δει ακόμη. Πρώτα να πάω να παίξουν τα ευρωπαϊκά, να πω καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που θα αγωνιστούν στην Ευρώπη. Μου δώσες και πάσα τώρα, θα σε ρωτούσα για τα ευρωπαϊκά. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά? Θα σε γελάσω. Δεν ξέρω τις άλλες ομάδες που θα αγωνιστούμε. Μαγάρι να πάμε όσο καλύτερα γίνεται, να το απολαύσουν οι παίκτες. Γιατί στο τέλος της ημέρας στην Ευρώπη πάμε για την Κύπρο και για τους παίκτες. Δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι εμείς σαν διοικήσεις. Εύχομαι να το απολαύσουν όσο ψηλά και καλύτερα να πάμε. Έγινε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και τον Ανδρέα τον Λευκαρίτη από πλευρά.